Ζωγραφίζω όσο με θυμάμαι. Ήδη από το χωριό μου ζωγράφιζα από μικρός και όταν βρέθηκα ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη αποφάσισα να προχωρήσω. Οπότε ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με τη ζωγραφική. Κάρβουνο δηλαδή και ακριλικό. Επειδή συγχρόνως σπούδαζα θεολογία, εκ των πραγμάτων όλο αυτό κάποια στιγμή συνδυάστηκε, που ήταν τα δύο πράγματα που αγαπούσα ιδιαίτερα. Και πήγα αρχικά και σε ένα γεωγράφο στην Θεσσαλονίκη, όπου πήρα τις βασικές αρχές. Και αργότερα, ερχόμενος στο Ηράκλειο, επιστρέφοντας στην Κρήτη, κάποια στιγμή μαθήτευσα δίπλα στο Χυρακάκι, ένα γεωγράφο στο Ηράκλειο. Το μεγάλο σχόλιο ήταν όταν υπηρέτησα για 6-7 χρόνια περίπου στη Μητρόπολη, όπου είχαμε μια σχολή αγιογραφίας με περίπου 100 μαθητές. Και εκεί η τριβή μου καθημερινά με όλα τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι μαθητές, ενώ τεχνικά προβλήματα στις εικόνες και στη ζωγραφιά, στη ζωγραφική, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ στη δικιά μου εξέλιξη. Η σχέση με τον Κουδουμά άρχισε πάρα πολύ νωρίς, διότι κατάγαμε από ένα γειτονικό χωριό, Καπετανιανά. Και όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα στον Αηγιάννη, σε ένα παραλιακό χωριό εδώ δίπλα. Οπότε, όσο με θυμάμαι, ήμουνα στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι ήρθα αρκετά μεγάλος, καθώς έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου. Και ήρθα 32 ετών. Παρ' όλα αυτά όμως, από την εποχή που ο Γέροντας ήρθε εδώ πέρα σαν δόκιμος, δηλαδή 97-98, άρχισα να έρχομαι κι εγώ και είχαμε φτιάξει ήδη αρκετές εικόνες πολύ πριν γίνω μοναχός. Έτσι, στο Ναό της Παπαντής είχαμε αρχίσει τοιχογραφίες από λαϊκός που ήμουνα. Το Ναό των Αγίων Αποστόλων φτιάξαμε τις τοιχογραφίες το 2007, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, 17 χρόνια. Και ήταν επόμενο, με το που ήρθα στο μοναστήριο, θα συνέχιζα κανονικά να ασχολούμαι. Δόξα τω Θεώ, μετά την μοναχική μου κουρά στο μοναστήρι, άρχισα να δουλεύω πολύ πιο συστηματικά και σαν βοήθεια προς το μοναστήρι, εκτελώντας παραγγελίες για διάφορους ναούς ανά την Ελλάδα, όσο και για να διακοσμήσουμε τους χώρους του μοναστηριού. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχω αναλάβει και εγώ στη ζωή μου μέχρι τώρα είναι ο Ναός της Παναγίας. Η ζωγραφική, και λέω ζωγραφική γιατί εάν η ζωγραφική είναι η καταγραφή της ζωής με πινέλα και χρώματα, η αγιογραφία που ασχολείται με κατά βάση με την απεικόνηση του Χριστού και των Αγίων, είναι η κατεξοχήν ζωγραφική, με την έννοια ότι ο Χριστός είναι η όντως ζωή για μας. Οι σπουδές μου αργότερα, οι μεταπτυχιακές ιδίως, ήταν πάνω στη θεολογία της εικόνας. Οπότε, μελετώ τις εικόνες, τα πρότυπα, καθώς και τα κείμενα που αφορούν την ζωγραφική της Εκκλησίας, μέσα στους αιώνες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα όλα αυτά έχουν εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μου, έχουν γίνει με τα χρόνια ένα κτήμα, το οποίο έρχεται στη μνήμη μου από ό,τι το χρειάζομαι. Και αυτό ενδεχομένως εντυπωσιάζει και όλος πώς μπορώ να δουλεύω χωρίς να βλέπω πρότυπα. Από όλα αυτά, ακόμα και εδώ που δεν έβλεπα πρότυπα, μπορώ κάθε κομμάτι να σου πω από πού βγαίνει. Δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας έρχεται από την Παναγία του Ντόν, που είναι μια εικόνα στη Ρωσία ζωγραφισμένη στην Κωνσταντινούπολη, από το ζωγραφισμένο το Θεοφάνη τον Έλληνα. Και ο πρόδρομος επίσης είναι ένα γεωρίτικο πρότυπο από τη Μονή Χιλανδαρίου. Ο Χριστός είναι ρωμανική ζωγραφική από ενώ από την Ισπανία, ο οποίος όμως έχει γίνει πιο, έχει ελληνοποιηθεί αρκετά. Και το πρόσωπό του είναι πολύ πιο κλασικό και παραμπέμπει, ας πούμε, και σε μακεδονική τέχνη και σε κριτική. Έχουμε μια παραγγελία για ένα ναό στην Ελβετία. Για τον Άγιο Γάλλο. Τον Άγιο Γάλλο δεν τον έχω δει ποτέ. Οπότε θα πρέπει να διαβάσω τη ζωή του, να δω αρκετά πρότυπα και από τη δυτική ζωγραφική. Κατά βάση δυτική ζωγραφική, γιατί δεν έχει ορθόδοξα πρότυπα. Και εκεί θα κάνουμε μια σύνθεση που θα αφορά το ιστορικό του πρόσωπο και πώς θα τοποθετείται μέσα στους αιώνες.
τη 7η Οικουμενική Σύνοδο που αποφάσισαν οι πατέρες της Εκκλησίας για το τι είναι η εικόνα, απαιτεί ιστορική ομοιότητα με το εικονογραφούμενο πρόσωπο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, που με αναφέρεται στον Άγιο Ευμένιο, είχαμε έναν άνθρωπο χαμογελαστό και οφείλουμε να απεικονίσουμε την εμπειρία των ανθρώπων που βίωσαν τον Άγιο και να μπορούν να αναγνωρίσουν στην εικόνα τον άνθρωπο που γνώρισαν. Το ίδιο δεν συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με ένα ερημίτη. Ξέρετε ότι οι ερημίτες συνήθως, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην ερημιά, ήταν αρκετά πιο άγριοι σαν χαρακτήρες. Οπότε, εκ των πραγμάτων, θα έχουμε μία άλλη αυστηρότητα. Ο πρόδρομος, ας πούμε, που μεγάλωσε στην έρημο τόσα χρόνια, εννοείται πως θα είναι αρκετά άγριος, αλλά παρόλα αυτά ήταν κήρυκας της μετανοίας. Οφείλουμε να τον απεικονίσουμε με μία θλίψη για την κατάσταση του κόσμου και τον έλεγχο τον οποίο έκανε στους ανθρώπους. Οπότε, εσείς μπορεί να βλέπετε, ας πούμε, αυτό που θέλουμε εμείς να βγάλουμε είναι ο άνθρωπος, βλέποντας τον Άγιο τον εικονογραφημένο, να αντιλαμβάνεται και πώς ήταν ιστορικά στη ζωή του, αλλά να εκφράζει και αυτό το βίωμα το δικό του, το βίωμα δηλαδή του Αγίου. Λέει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους μεγάλους θεολόγους της Εκκλησίας, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ομοιωθούμε με το Θεό επειδή κατεστάθη ο Υιός του ορατός. Δηλαδή, το πρόσωπο του Χριστού, όταν γίνεται ορατός σε ένα χώρο, τοποθετεί την ψυχή, αν θέλετε, σε μια κατάσταση αναδημιουργίας, βλέποντας ο δημιουργό της. Οπότε, καθιστά δυνατή τη σωτηρία μας. Η διαιώνιση του προσώπου του Χριστού καθιστά δυνατή τη σωτηρία μας. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που σας λέω. Λοιπόν, που σημαίνει τι, ότι το έργο μας είναι τόσο σημαντικό να παραδώσουμε το πρόσωπο του Χριστού στις επόμενες γενιές, όσο είναι και το έργο ενός Ευαγγελιστή. Και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που εικονίζουμε, στο εικονογραφούμενο ήθος, κατά βάση, καθώς και στα θέματα. Και επειδή είναι όλα πάρα πολύ επικίνδυνα, για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία θέσπισε μονάχα ότι οι πατέρες μας είδαν και ψηλάφισαν με τα χέρια τους. Όχι οράματα, όχι όνειρα, όχι σύμβολα, όλα καθαρά και ιστορικά, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος του να ξεφύγεις από αυτό που παραλάβαμε και από αυτό που μας διδάξανε. Αν κλείσετε τα μάτια σας και έρθετε στην αγιογραφία που έχει αποτυπωθεί περισσότερο στην ψυχή σας και στην καρδιά σας, πού ταξιδεύετε? Λοιπόν, θα σας φανεί λίγο περίεργο. Είναι ένας υπέροχος ναός στο Νόβγκοροντ. Αυτό μου έρθει στο μυαλό τώρα. Αυτό είναι υπέρ της στο μυαλό μου. Φτιαγμένο από το Θεοφάνη τον Έλληνα το 1320, αν δεν κάνω λάθος. Ο Θεοφάνης ο Έλληνας ήταν ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έχει φτιάξει μοναδικά έργα και τον κατέφυγε στο Ρώσικο έδαφος κάποια στιγμή και εκεί πέρα τελείως ελεύθερος από τις βυζαντινές νόρμες ή τους κανονισμούς ή τους δασκάλους των αγιογράφων, έφτιαξε κάτι πολύ ελεύθερο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο ναός της Κοιμήσεως του Σοδουήλιν, δεν είμαι σίγουρος για τον ναό, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας Χριστός, ένας παντοκράτορας στον Τρούλο, πάρα πολύ άγριος για τα σημερινά δεδομένα, επειδή δυστυχώς η σημερινή τεχνολογία αδικεί τους ζωγράφους. Γιατί ο ναός ο συγκεκριμένος είναι ένας τεράστιος ναός χωρίς παράθυρα. Όπως ξέρετε, είναι δύσκολο στη Ρωσία να έχουν παράθυρα την εποχή αυτή, λόγω κρύου. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο ναό χωρίς παράθυρα και στην κορυφή έχουμε ένα Χριστό, ο οποίος θα έπρεπε να φαίνεται μέσα του μεσοσκόταδο. Για μένα τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της τέχνης είναι τελείως minimal, αφαιρετικός, πλησιάζει τα όρια της μοντέρνας τέχνης, το οποίο βέβαια σήμερα που πάνε και του βάζουν δύο προβολείς από κάτω και πλησιάζουν με το zoom ακριβώς στο σημείο που τον ζωγράφισε ο Θεοφάνης, νομίζω ότι αδικείται. Αλλά θεωρώ ότι αν με ρωτούσε κάποιος ποιο θεωρώ ένα από το μεγαλύτερο έργο στη βυζαντινή ζωγραφική, θα έβαζα αυτό, τον παντοκράτορα του Θεοφάνη του Έλληνα.